Καλημέρα σας από Ιταλία και από την παλιά πόλη του Μπάρι. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αρμονία των σφαιρών του Πυθαγόρα και αυτό το βιντεάκι ήταν να γυριστεί στον Κρότονα, καθότι ο Πυθαγόρας εκεί είχε ιδρύσει τη σχολή του. Δυστυχώς για κάποιους λόγους δεν μπόρεσα να πάω στον Κρότονα, δεν έχει σημασία, θα το γυρίσουμε από τον Μπάρι, το ίδιο πράγμα είναι. Η ουσία είναι αλλού. Για τους φίλους που με βλέπουν για πρώτη φορά, καλό είναι να κάνουν εγγραφή στο κανάλι, να πατήσουν και το καμπανάκι για να τους έρχονται και άλλες τέτοιες ειδοποιήσεις. Να δείτε και το προηγούμενο βίντεο, γιατί είναι μια σειρά από βίντεο που λέγεται Κρυμμένη Γνώση. Και λέγεται Κρυμμένη Γνώση γιατί. Γιατί είναι πράγματα που δεν μας τα δίδαξαν σχολείο σε καμία βαθμίδα εκπαίδευσης. Αυτά για αρχή και ξεκινάμε απευθείας με την αρμονία των σφαιρών. Λοιπόν, εάν φανταστούμε ότι εγώ είμαι ο ήλιος, το κεφάλι μου είναι ο ήλιος. Και γύρω μου περιστρέφονται οι πλανήτες, ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη, ο Άρης κλπ. Εάν λοιπόν σκεφτούμε ότι εάν τραβήξουμε μάλλον μία γραμμή στο ηλιακό σύστημα προς το άπειρο, ας πούμε στις 0 μοίρες του κρυού, okay. Και κάθε φορά που περνάει ένας πλανήτης θα χτυπάει και μία νότα. Να θυμίσω ότι για τους αρχαίους ήταν 7 οι νότες, 7 και οι πλανήτες, 7 και τα φωνήεντα. Που θα πούμε μετά. Γενικώς με τον αριθμό 7 ψάχνει το λίγο παραπάνω γιατί αξίζει τον κόπο. Κάθε φορά λοιπόν που θα περνάει ένας πλανήτης από αυτή τη νοητή γραμμή που έχουμε τραβήξει, θα είναι και μία νότα. Πρώτα θα περνάει ο Ερμής. Ο Ερμής πιθανότατα να περάσει 2 φορές και μετά να περάσει η Αφροδίτη, η Γη κτλ. Πιο γρήγορα θα περνάει η Ερμής Αφροδίτη και λιγότερο γρήγορα θα περνάει η Γη, Άρης κλπ. Εάν λοιπόν κάθε φορά που περνάει σε αυτή τη νοητή γραμμή υπάρχει και μία νότα. Αυτό μας δείχνει ότι το ηλιακό μας σύστημα, ηλιοκεντρικά πάντα, παίζει μουσική. Για σκεφτείτε το λιγάκι, κάθε φορά που περνάει ένας πλανήτης από μία ευθεία γραμμή που έχουμε τραβήξει, να χτυπάει και από μία νότα. Εάν λοιπόν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, θα μπορούσαμε να ακούσουμε τη λεγόμενη αρμονία των σφαιρών. Όταν ο Πυθαγόρας μιλούσε για την αρμονία των σφαιρών, αυτό ακριβώς εννοούσε. Και θα μου πείτε, το ηλιακό μας σύστημα έχει 360 μοίρες. Άρα θα μπορούσαμε να τραβήξουμε μία γραμμή σε πολλά διαφορετικά σημεία. Σε όποιο σημείο και αν την τραβούσαμε αυτή τη νοητή γραμμή, πάντα θα ακούγαμε μουσική. Μα πάντα. Και φυσικά εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Εκτός από μουσική, 7 οι νότες, 7 είναι και τα φωνήεντα. Δηλαδή, για σκεφτείτε λιγάκι, εάν κάθε φορά που περνούσε ένας πλανήτης και χτυπούσε μία νότα, είχαμε και ένα φωνήεντο, δηλαδή από μέσα μας, τα σύμφωνα συμφωνούν με τα φωνήεντα. Άρα, όχι απλά παίζει μουσική το ηλιακό μας σύστημα και κατ' επέκταση όλα τα ηλιακά συστήματα που υπάρχουν στις γαλαξίες, αλλά ταυτόχρονα μιλάει κιόλας. Και όταν μιλάμε μιλάει, αφού είναι μουσική δεν μιλάει, τραγουδάει. Εννοείται πως αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο μακρό κόσμο, αλλά συμβαίνει και στο μικρό κόσμο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τα ηλεκτρόνια γύρω από τον πυρήνα. Τώρα, είναι όλα τα ηλιακά συστήματα σαν το δικό μας? Σαφώς και όχι. Σίγουρα θα υπάρχουν εξαιρέσεις σε κάποια ηλιακά συστήματα. Δεν είναι όλα ίδια, αλλά η γενική πλειοψηφία, επειδή υπάρχει ο νόμος της αρμονίας, είναι έτσι. Η συντριπτική πλειοψηφία των ηλιακών συστημάτων. Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο βιντεάκι μας όμως, μετά τον Άρη υπήρχε ένας πλανήτης ο οποίος καταστράφηκε και στη θέση του έμεινε η ζώνη των αστεροειδών. Προσέξτε να δείτε τώρα τι μπορεί να μας δώσει ένας μουσικός. Ένας λοιπόν καλός μουσικός που κάθε φορά που θα περνούσε ένας πλανήτης, προφανώς μαζί με έναν αστρονόμο, χτύπαγε και μία νότα, θα μπορούσε ο μουσικός να βρει τις συντεταγμένες του χαμένου πλανήτη, του κατεστραμμένου πλανήτη, το πού θα μπορούσε να βρισκόταν αυτή τη στιγμή στο ηλιακό σύστημα. Δηλαδή ένας μουσικός μπορεί να βρει, φανταστείτε το αυτό το πράγμα έτσι, τις συντεταγμένες του χαμένου πλανήτη. Τόσο απλά. Η επιστήμη φυσικά δεν το δέχεται γιατί δεν μπορεί να το αποδείξει. Αλλά σύμφωνα με αυτά που σου είπα και στο προηγούμενο βιντεάκι και σε αυτό που σου λέω τώρα, ειδικά με την αρμονία των σφαιρών, είναι πανεύκολο να βρεθεί αυτό το πράγμα. Προσέξτε να δείτε τώρα κάτι άλλο. Εάν πάμε να μιλήσουμε λίγο για ένα λεπτάκι για το σύμπαν των υπερχορδών. Εάν λοιπόν πάμε με ένα μικροσκόπιο, με τα μεγάλα μικροσκόπια που η επιστήμη είχε ανακαλύψει στο βαθύτερο σημείο της ύλης του μικρού κόσμου, τελικά αυτό που ανακαλύπτουμε είναι ότι δεν υπάρχει ύλη, υπάρχει ενέργεια. Υπάρχουν δύο μορφές ενέργειας οι οποίες περιστρέφονται μεταξύ τους, όπως ακριβώς το γιν και το γιάνγκ, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό σύμβολο και στο μέλλον θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια δόνηση,
σε αυτό το πράγμα. Άλλη δόνηση έχω εγώ ως άνθρωπος στο δέρμα μου, άλλη δόνηση έχω το έχει το πουκάμισο που φοράω, άλλη δόνηση έχει αυτό το τσιμέντο κτλ. Έτσι, ανάλογα τη δόνηση που έχει το κάθε αντικείμενο που υπάρχει στο σύμπαν, είναι το λεγόμενο το σύμπαν των υπερχορδών. Αυτό υπάρχει παντού. Τώρα θα μου πείτε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε διαφορετική δόνηση. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Είμαστε περίπου 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Θα σας το πω λίγο διαφορετικά. Όταν γίνεται μια χιονοθύελλα, το χιόνι έχει τη μορφή του αστεριού, εξάκτινο αστέρι. Σε μια χιονοθύελλα υπάρχουν όχι δισεκατομμύρια, όχι τρισεκατομμύρια, τετράκις, πεντάκις και δεκάκις διαφορετικές νυφάδες χιονιού που πέφτουν. Όλες είναι εξάκτινες, όλες μα όλες, αλλά καμία δεν είναι ίδια μεταξύ τους. Καμία δεν μοιάζει με την άλλη, όπως και οι άνθρωποι. Ας πούμε ότι είμαστε 8 δισεκατομμύρια. Σίγουρα στα 8 δισεκατομμύρια θα υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος που θα μου μοιάζει και εμένα και εσένα που με βλέπεις, αλλά δεν θα είναι ακριβώς ίδιος. Θα είναι παρόμοιος. Έτσι λοιπόν, η δόνηση είναι αυτή που δημιουργεί τη διαφορετικότητα σε ολόκληρο το σύμπαν. Και η δόνηση είναι κυκλική, όπως είναι και η περιφορά των πλανητών. Γιατί δεν θα μπορούσαν οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος να είναι φτιαγμένοι με τον νόμο της αρμονίας, οι αποστάσεις μεταξύ τους. Και να μην είναι φτιαγμένη με τον νόμο της αρμονίας και η περιστροφή. Όπως επίσης είναι και η βαρύτητα φτιαγμένη με τον νόμο της αρμονίας, όπως επίσης και η μάζα των πλανητών. Αλλά ούτε για τη μάζα ούτε για τη βαρύτητα θα μιλήσουμε τώρα, παρά μιλάμε μόνο για την αρμονία των σφαιρών στον αρμονικό του κύκλο που κάνουν γύρω-γύρω. Το ίδιο πράγμα λοιπόν συμβαίνει και στο μικρό κόσμο και στο μακρό κόσμο. Και ο άνθρωπος με τα χρόνια που έχουν περάσει έχει αντιγράψει, ας το πούμε, αυτό το πράγμα. Οι αρχαίοι το γνώριζαν αυτό. Γι' αυτό και όλοι οι χώροι είναι κυκλικοί. Και προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Από τη στιγμή που το σύμπαν και παίζει μουσική, όχι το σύμπαν, συγγνώμη, κάθε ηλιακό σύστημα παίζει μουσική, ακόμα και το δικό μας που του λείπει μία νότα, είναι ο πλανήτης που είπαμε που έχει χαθεί, παίζει μουσική, ταυτόχρονα είναι και φωνήντα, που σημαίνει ότι μιλάει, ότι τραγουδάει. Άρα, ολόκληρο το σύμπαν, από το μικρό κόσμο μέχρι το μακρό κόσμο, όχι απλώς τραγουδάει, χορεύει, τραγουδάει και πιθανότατα υμνεί τον Κύριο. Ζούμε κυριολεκτικά μέσα σε έναν χώρο και σε ένα τραγούδι. Όλο το σύμπαν, από το μικρό κόσμο μέχρι το μακρό κόσμο, χορεύει και τραγουδά. Αυτό λοιπόν ανακάλυψε ο Πυθαγόρας, αυτή είναι η αρμονία των σφαιρών, η λεγόμενη αρμονία των σφαιρών, η μουσική που παίζει το ηλιακό μας σύστημα και όχι μόνο, κατ' επέκταση είναι παντού. Λοιπόν, δεν θέλω να συνεχίσω άλλο αυτό το βιντεάκι. Όλα τα βιντεάκια μου θα είναι περιληπτικά. Γιατί δεν με ενδιαφέρει να σε μάθω εγώ κάτι. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα τι είναι? Να σε βάλω στο τρυπάκι, να σκεφτείς και να ψαχτείς μόνος σου. Οι πληροφορίες πλέον υπάρχουν διάχυτες παντού. Μόνος θα ψάξεις από εδώ και πέρα, μόνος θα βρεις και θα εκπλαγείς με αυτά που θα μάθεις. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και σήμερα που είδατε το σημερινό μου βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω κάτι να μάθατε, ελπίζω να βοήθησα. Ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα, γεια σας και πάλι γεια σας.